σε εθελοντικές δράσεις. Έχουμε ξανασχοληθεί με την ομάδα την εθελοντική, εμπνευστές της οποίας βέβαια είναι μαθητές, ήταν και είναι μαθητές. Αναφέρομαι στην εθελοντική ομάδα Protect Ιερά Πετρασής και πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Πιτοπουλάκη, ο οποίος είναι και ιδρυτής αλλά και βέβαια και μέλος. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες, θα τις ξαναδούμε. Μάνο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως η ομάδα, η εθελοντική ομάδα, μέλος της οποίας βέβαια και ιδρυτής είσαι και εσύ, μετατρέπει σε στολίδια, έχουμε βάλει και τον αντίστοιχο τίτλο, διάφορα σημεία της Ιεράπετρας. Ξεκινήσατε, αν δεν κάνω λάθος, 3 άτομα, διόρθωσέ με, και αυτή τη στιγμή είστε περισσότεροι από 60. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι αρχίσαμε 3 άτομα, σαν φίλοι να ξεκινήσουμε να καθαρίζουμε την πόλη μας και καταλήξαμε να κάνουμε συλλογικούς καθαρισμούς με πάνω από 60 άτομα πολλές φορές. Οπότε, με όχημα την αγάπη σας για τον εθελοντισμό, το έχετε μέσα σας βέβαια και την αγάπη σας για το περιβάλλον, ξεκινήσατε δράσεις με βασικό στόχο να κάνετε την καθημερινότητα καλύτερη. Ακριβώς έτσι. Για πες μας, όταν ξεκινούσατε αυτή την προσπάθεια και δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα τυχαία, το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την δράση των παιδιών είναι σπουδαίο και πιο επίκαιρο από ποτέ. Μανώ, όταν ξεκινήσατε αυτή τη δράση, φανταζόσασταν ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη απήχηση στην πορεία από τον κόσμο? Όχι βέβαια, εννοείται δεν το φανταζόμασταν αυτό. Όλα ήταν στο μυαλό μας σαν όνειρο απλά. Γιατί εντάξει, όσο να είναι, όταν είσαι 15 χρονών και κάνεις κάποιες σκέψεις, ποτέ δεν πιστεύεις να πραγματοποιηθούν έτσι ξαφνικά μέσα σε 2 χρόνια. Κι όμως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ξεκινήσατε με καθαρισμούς σε παραλίες. Για πες μας λίγο, η πρώτη δράση ποια ήταν της ομάδας? Η πρώτη δράση έγινε από τρεις ιδρυτές της ομάδας, εμένα, τον Γιάννη τον Ξανθάκη και τον Γιάννη τον Καπαράκη, σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή που είμαστε, ναι, την περιοχή της Νορμαχίας, την Ιεράπετρα. Και δεν καθαρίσαμε τις γύρω-γύρω περιοχές, όμως καθαρίσαμε μέσα στην Νορμαχία, μέσα στη λίμνη, και βγάλαμε ογκώδια της αντικείμενα μέσα από την. Μάλιστα. Για πες μας λίγο, πώς μπορεί να σας συναντήσει, να σας βρει κάποιος και να γίνει μέλος της ομάδας? Φαντάζομαι η πόρτα είναι ανοιχτή. Θέλετε περισσότερους εθελοντές που μόνο καλό αναμένεται να κάνουν βέβαια στο μέτωπο το ότι κυνηγάμε και θέλουμε μια καλή καθημερινότητα με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον. Ακριβώς έτσι. Πάντα θέλουμε να υποδεχτούμε με χαρά τους εθελοντές μας. Όποιος θέλει μπορεί να μας βρει στα social media της ομάδας Protect the Raptors, στο Facebook και στο Instagram, να μας στείλει ένα μήνυμα ή στα τηλέφωνα που υπάρχουν εκεί, και εμείς με πολύ χαρά θα τους ευχαριστήσουμε κιόλας που θα έρθουν να μας βοηθήσουν, γιατί είναι κάτι μεγάλο και όλοι βοηθάμε. Μπράβο για την πόλη Μανώ, μας. Μανώ, πόσες δράσεις έχετε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα? Πάρα πολλές, είναι η αλήθεια, αμέτρητες. Πέρυσι πραγματοποιήσαμε μόνο συγκεκριμένες δράσεις οργανωμένες καλά, γύρω στις 5-6, όμως το 2020 όπου ξεκινήσαμε κάναμε πάρα πολλές δράσεις, γιατί δεν κάναμε μόνο τις συλλογικές, αλλά πηγαίναμε και ξεχωριστά μόνοι μας και καλούσαμε απλά λίγα άτομα να έρθουν να μας βοηθήσουν. Δράσεις όπως καθαρίζουμε μία παραλία? Καθαρίζουμε μία παραλία, φυτεύουμε λουλούδια, τοποθετούμε κάδους, βάφουμε λάμπες φωτιστικά και τέτοια. Μάλιστα. Οτιδήποτε χρειαστεί για να μας γίνει ένας τόπος. Και το μήνυμα το οποίο προκύπτει, και να κλείσουμε με αυτό μέσα από τη δράση και την πρωτοβουλία σας, ποιο είναι, τι θες να ακουστεί σήμερα, απευθυνόμενος στη νέα γενιά, σε συνομιλικούς σου, τι έχεις να τους πεις? Έχω να πω σε όλους να προσέχουν το περιβάλλον, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ έτσι όπως πάει ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Γνωρίζω ότι η ατζέντα των δράσεών σας είναι μεγάλη. Η λίστα είναι μεγάλη, οπότε έχουμε να πούμε πολλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πολύ. Έτσι ξεκινήσαμε με αυτά τα παιδιά. Ξεκίνησε μια παρέα 3 ατόμων στην Ιεράπετρα, 3 μαθητές πρώτης λυκείου. Και αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι από 60. Τι πέτυχαν? Κινητοποίησαν μια ολόκληρη κοινωνία σε μια δύσκολη περίοδο, με πανδημία, με κρίση, με προβλήματα. Τα παιδιά έκαναν και από απόσταση τα μαθήματά τους. Καταλαβαίνετε όμως ότι δεν το έβαλαν κάτω. Κυνήγησαν το καλύτερο
και έχουν κινητοποιήσει μια ολόκληρη πόλη.